Ε, καταρχήν να δούμε το Θανάσι τον Αυγερινό, να πάμε στη Μόσχα να δούμε τι γίνεται με το. Είναι Ιντερνάσιο να λέει η εκπομπή. Είναι αλήθεια αυτό. Yeah. Είναι και λοιπόν, έχει... έχουν αποθεώσει το Ρώσο, δεν ξέρω τι λέει ο Θανάση και τι λένε οι Ρώσοι. Έχουν αποθεώσει το Ρώσο ότι ήταν τρομερό πιλότο, λέει και κατάφερε να το ρίξει αυτό το πράγμα. Ναι, για να το κάνει αν έγινε έτσι. Δεν το δέχεται η Μόσχα. Αλλά πλησιάζει τόσο κοντά και να το κάνει αυτό, σημαίνει ότι είσαι. Μάγκα. Πιλότο. Είναι και αυτά τα σουχόι που έχουν. Γεια σου Θανάσ, καλημέρα. Καλημέρα. Σουχόι ήταν αυτό. Ε, νομίζω Σουχόι ήταν. Έχω δει κάτι πλάνα με τα Σουχόι, τα οποία παιδιά ε, στέκονται ακίνητα στον αέρα. Κάνουν κάτι κουφά πράγματα. Πώς θα κάνουν αυτά. Ε, δε, άμα, άμα, άμα γουγκλάρεις Σουχόι στο αυτό ε. και δεις τι δυνατότητες έχουν. Δεν ξέρω τώρα μπροστά στα F-35, στα F-16, τι άλλοι. Αλλά κάνουν κάτι χορευτικά, κάτι απίστευτα. Δεν φαντάζεσαι. Ε. Λοιπόν, για πάμε. Τι γίνεται Θανασί, αυτό παραμένει στην πρώτη γράμμη. Τεράστιο θέμα με την πτώση τέλο πάντων του ντρόουν, του αμερικάνικου ντρόουν. Έχει βρεθεί καταρχά σε βάθο 900 μέτρων, σε απόσταση περίπου 60 χιλιόμετρα από τη Σεβαστούπολη. Προφανώ η περιοχή αυτή ελέγχεται πλήρω από του Ρώσου, βρίσκονται εκεί καπλία. Υπάρχουν πληροφορίε από αμερικανικά μέσα ότι οι ΗΠΑ έστειλαν και ένα δεύτερο ντρόν κοντά στην περιοχή για να, παρακολουθεί ακριβώς, για να παρακολουθήσουν ακριβώς τις ρωσικές κινήσεις. Ε, η πιο σημαντική δήλωση που έχει γίνει είναι από τον κύριο Πάτρουσεφ, τον επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, ότι οπωσδήποτε θα ανελκυστεί το ντρόν των Στα 900 μέτρα βάθος. Ε, Δη, δηλαδή. Υπάρχουν σκάφη που Μάς. μπορούν να το κάνουν θα, ρωσικά να το πλέον. Να. Ε, δεν έχουν δηλαδή, θεωρούν ότι δεν είναι μεγάλο το πρόβλημα το τεχνικό. Απλώ θα εκτιμήσουν εάν όντω μπορούν και κάτι να πάρουν από εκεί. Γιατί υποτίθεται οι Αμερικανοί είπαν ότι έσβησαν το λογισμικό ο, λίγο πριν την πτώση. Το Βέβαια, θέμα είναι α, οι συνθήκε. Το... Έχουμε καταλάβει για τι συνθήκε. Έχει αποσαφινιστεί πλήρω τι έχει γίνει. Δίνουν ε, μια εκδοχή ε, Αμερικάνοι Υπάρχουν, υπάρχουν ναι. δύο βίντεο μέχρι στιγμή. Ένα ρωσικό το οποίο δείχνει απλώς το αμερικανικό ντρόν να πετάει και αυτό το αμερικανικό βίντεο, το οποίο διακόπτεται βέβαια τη στιγμή της σύγκρουσης, που δείχνει ακριβώς τις προσπάθειες αναχέτησης από τα ρωσικά σουχόη. Διαβάζω αναλυτές, γιατί βέβαια επισήμως δεν υπάρχουν σχόλια για το αμερικανικό βίντεο. Ε, υπάρχει μια αντίδραση, νομίζω, από τον αναπληρωτή εκπρόσωπο της Ρωσίας στις, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο οποίος αμφ... αμφέβαλε αν το δεύτερο κομμάτι, εκεί δηλαδή που φαίνονται οι πύραυλοι, ε, συγγνώμη, οι έλικες ε, χτυπημένοι, αν το δεύτερο αυτό βίντεο είναι ε, όντως από το συγκεκριμένο ντρόμ. Ναι. Μήπως δηλαδή είναι, ε, υπάρχει κάποιο μοντάζ. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν βλέπουμε στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιοτήτα το Πεντάγωνο ε, τη στιγμή της σύγκρουσης και υπάρχουν κάποιοι σχολιαστές που λένε μάλιστα ότι αν πραγματικά είχε αγγίξει τους έλικες το ρωσικό σουχόι με την ορμή που πετάει, δεν θα είχαμε ήρεμα πλάνα στη συνέχεια που να δείχνουν ότι οι έλικες είναι χτυπημένοι και να, συνεχίζεται ναι, ναι. κάπως κανονικά η πτήση του. Θα ήταν δηλαδή πολύ χειρότερο... Θα είχε πάθει μια δηλαδή. και, ναι, και, ναι. και το ρώσικο δηλαδή. Προφανώς, ναι, Κάτι, ναι, αστεί, ναι. ότι δεν θα υπήρχαν δηλαδή, τέτοια απλά. Ναι, ναι. Σε κάθε ναι. περίπτωση ε, φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιοι έλικες που έχουν χτυπηθεί. Υπάρχουν και άλλοι σχολιαστές που λένε ότι θα μπορούσαν ακόμα και με την πτώση ε, με να. τη ρήψη αυτή των καυσίμων, εγώ δεν καταλαβαίνω. Τα καύσιμα πώ τα ρίχνει. Ε, δεν, δεν, μπορώ να καταλάβω. Τα διάζει, ρε παιδί μου, όπω τα παζιά αυτόματι. και του τα ρίχνει μπροστά, γιατί για να ε, τώρα, αυτό, εγώ, εγώ, ήξερα ότι τα καύσιμα ένα αεροπλάνο τα ρίχνει όταν για... πάνε να κάνει Πανακ... αναγκαστική προσγείωση για εγώ. να έχει ε, λίγα καύσιμα να μην είναι κραγή Ότι τα χρησιμοποιούν και ω όπλο να τσιλήσουν τον άλλον και να τον τυφλώσουν, αυτό πρώτη φορά το άκουσα. Χρειαζόμαστε όντως κάποιον ειδικό να μα εξηγήσει, γιατί εγώ αυτό που βλέπω ως ναι. αδαΐς ναι. είναι ε, η, ε, η ξαφνική εκτόνωση καυσαερίων. Ναι, αυτό Όχι φαίνεται. Δηλαδή... Καπνός φαίνεται. Στο, ναι. στην εικόνα. Α, η... Αλλά μπορεί να είναι Αυτό βενζίνη. Μπορεί να είναι βενζίνη. Λένε καύσιμα. Τώρα ξέρει. Ναι, μπορεί να είναι καύσιμα. Μήπω είναι μια διαδικασία που γίνεται ταυτόχρονα. Την ώρα δηλαδή που υπάρχει εκτόνωση καυσαερίων, πέφτουν και τα καύσιμα αυτά. Πάντω, οι Ρώσοι σχολιαστέ λένε ότι αυτή είναι μια κλασική μέθοδο αναχέτηση, η οποία χρησιμοποιείται. Ότι το συγκεκριμένο προσέγγιζε επικίνδυνα τα ρωσικά σύνορα, οι Ρώσοι συνηθίζουν να αναχαιτίζουν πριν γίνει η παραβίαση των α, ρωσικών σύνορων, ε, ότι είναι μια γνωστή διαδικασία, Άς, ότι στη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχει ζώνη απαγόρευσης πτήσεων και βέβαια ο Άσκοντον είπε ότι θα συνεχίσει να πετά α, στο διεθνή αέριο χώρο. Πόσο θα είναι θα ακριβά αυτά τα τα αμερικάνικα? 45 εκατομμύρια νομίζω. Α, 45 45 εκατομμύρια. 45 εκατομμύρια.